Λοιπόν, δεύτερο ζευγάρι. Τη δεκαετία του 70 στη μουσική σκηνή κυριαρχούσαν οι Rolling Stones. Το κίνημα των hippies ήταν σε άνθηση και στην Ελλάδα, ανάμεσα στις πολλές καλές τραγουδίστριες τότε, ξεχώριζε ένα κορίτσι με μια φωνή που σε ξάφνιαζε με τη δύναμη και την ωριμότητά της. Ταξίδευσε την ελληνική μουσική σε χώρες μακρινές όπως η Χιλή και η Ιαπωνία, όπου κατέκτησε βραβεία σε διεθνή φεστιβάλ και συνέδεσε το όνομά της για πάντα με τον αρχαίο φιλόσοφο Σοκράτη. Αυτός έχει κορμοστασιά αρχαίου ελληνικού αγάλματος. Σπούδασε υποκριτική στη Νέα Υόρκη αλλά και σκηνοθεσία. Έζησε πολλά χρόνια στην Αμερική αλλά και στη Γερμανία. Το θεατρικό του ντεμπούτο το έκανε πέρυσι στην ιστορική πλέον παράσταση σε Σουάρια Δολοφόνους, ενώ φέτος εμφανίζεται στο σύριαλ του Μέγκα Κούκλες. Υποδεχτείτε στη σκηνή με το πιο δυνατό σας χειροκρότημα μια πραγματικά μεγάλη ερμηνεύτρια και τον γιο της, όπως της αρέσει να τον αποκαλεί. Ελπίδα και Θεοχάρης Ιωαννίδης. Τίτλος τραγουδιού, Breathless. Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει στου χρόνου την καταστροφή. Ό,τι αξίζει θα σωθεί, το χωριστά ή το μαζί. Υπάρχει πάντα ένας δεσμός που μας πληγώνει διαρκώς. Μα εμείς θα πάμε κι όπου βγει, σε κάθε λογική. Υπάρχει πάντα μια απόσταση μικρή από τον έρωτα ως την καταστροφή. Υπάρχει κόντρα στο μυαλό και στη ψυχή. Μα εμείς πετάμε, γκρεμιζόμαστε, ξαναερωτευόμαστε και πάμε απ' την αρχή. Your voice is echoing again through catacombs inside my mind. And I've been dreaming of revenge to make you love me more than even you can try. You're always pretty reckless with your love. Come with the sun and get it restless when it's gone. When you go, you leave me breathless and alone. You leave me breathless. When you close the door, it feels just like you took the air out of the room with a you breathless, breathless, breathless. Μάλιστα. Εδώ θα έρθετε, εδώ, εδώ. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, υποτίθεται ότι πρέπει να κάνω σε κάθε έναν από τους διαγωνιζόμενους μία ερώτηση. Δεν μπορώ να σας ρωτήσω τίποτα, απλώς να σας εκφράσω το θαυμασμό μου. Είμαι παντοτινός θαυμαστής και είναι τιμή μας που είσαστε εδώ. Μπράβο. Ωραίος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στέφανε, σε ακούμε. Δηλώνω συγκινημένος, φυσικά από την παρουσία της αγαπημένης μας Ελπίδας. Πάντα δίνει ελπίδα, δεν είναι τυχαίο το όνομα. Και επίσης εντυπωσιασμένος. Και αυτό το έκανε και λίγο γοητευτικό που ήταν έτσι λίγο συναισθαλμένος. Αλλά δεν χρειάζεται. Αθήνα, είδα εσύ γοητεύτηκες καθόλου. Για πάρα πολύ. Μπράβο. Και ξέρω γιατί είχε track, γιατί ήταν πολύ ωραίο αυτό που άκουσα για τα μουσικά που υπάρχουν ειδικοί. Αλλά είναι και σεν πρεμιέ και τώρα έχει αρχίσει και καταλαβαίνει τη δύναμή του. Είναι πολύ μεγάλη αυτή και πολύ καταλυτική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα δικά μου συγχαρητήρια, εάν παίζουν ρόλο. Σας περιμένει η Δούκησα στο backstage. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Και νομίζω ότι δεν θέλω να αγχώσω την Κριτική Επιτροπή, σκέψεις κάνω. Νομίζω ότι είδαμε μία ακόμα πολύ δυνατή υποψηφιότητα για τη σημερινή ασυλία. Πάμε στη Δούκησα όμως. Συμφωνώ μαζί σου Γιώργο, όλοι εδώ πέρα στο backstage εντυπωσιαστήκαμε. Ήταν μεγάλη μας χαρά φυσικά που είδαμε την Ελπίδα, αλλά δική μου μεγάλη χαρά είναι που είναι... Να, το πρώτο σαρδάμ. Είναι που είναι δίπλα μου ο κύριος Πανταζής. Έχασα τα λόγια μου γιατί θέλω να σας μιλήσω στον Ενικό, αλλά ντρέπομαι να πάρω το θάρρος. Θα μπορέσω, Λευτέρη? Βεβαίως, εδώ είμαστε μια ομάδα. Είναι για καλό σκοπό. Φυσικά. Είμαστε φίλοι όλοι μεταξύ μας. Έχουμε γίνει μια μεγάλη παρέα και αυτό νομίζω θα περάσει στον κόσμο. Θα περάσει που βλέπω ότι και ο κόσμος απ' έξω είναι πολύ ένθερμος. Αυτό βοηθάει. Έχετε φέρει εσείς δικούς σας, έχουν έρθει να μας υποστηρίξουν, δεν να μας χειροκροτήσουν. Δεν ξέρω, ότι την πρώτη μέρα όλοι τρέμουμε εδώ πέρα, αλλά εντάξει, νομίζω θα πάει καλά. Η κόρη σας θα ερχόταν γιατί η κόρη μου είναι στο Μαϊάμι. Παίζει σε ένα musical και δυσκολεύτηκε να έρθει. Παίζει σε musical. Ναι, ναι. Μήπως να τη φέρναμε να τραγουδούσε κιόλας, του τσάστε του οβάς, να αφήσει το Μαϊάμι. Αργότερα. Ξέρετε, μας αρέσει πάρα πολύ. Εσάς πώς σας φάνηκε η Ελπίδα που είχε και τόσα χρόνια να εμφανιστεί? Καλά, η Ελπίδα είναι, η φωνή της είναι καταπληκτική. Αυτά δεν τα χρειάζεται να τα λέμε. Τελικά οι πραγματικές φωνές δεν αλλοιώνονται. Αλλά μου άρεσε πολύ και ο νεαρός ο οποίος δίπλα της μαθαίνει. Και το εύχομαι τα καλύτερα, γιατί τώρα ξεκινάει. Τώρα ξεκινάει και μόλις ήρθανε. Λευτέρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να σας ρωτήσω. Καταρχήν, συγχαρητήρια. Εντυπωσιάσατε την Κριτική Επιτροπή. Ακούσατε πάρα πολύ καλά λόγια. Ναι. Ελπίδα μου, πώς σου φάνηκε? Καλά. Μετά από πολλά χρόνια. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν λίγο, ξέρεις, ζόρι, αλλά εντάξει, μια χαρά. Το χάρη εσύ. Εγώ τι να πω, δεν έχω λόγια. Δεν έχεις λόγια. Όχι. Έχει όμως η Κριτική Επιτροπή που έχει όχι μόνο λόγια να πει, έχει να βάλει βαθμούς. Λιδία μου. Λιδία μου. Είχα πει στον εαυτό μου ότι δεν θα έβαζα πάνω από 8 σήμερα, αλλά θα βάλω 9. Wow. Κύριος Τουρνάς. 9 χωρίς να θυμάμαι ότι η Ελπίδα είναι φίλη μου και ο Θεοχάρης ήταν πολύ καλός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, δεν χαίρεστε. Αθηναής. 9. Δεν μπορώ να μην βάλω 9. 9. Και πολύ καλά κάνεις. Και ο κύριος Καρκολής. 9. 9. 36. Πήγατε πάρα πολύ καλά. Εσένα, Θεοχάρη, θέλω λίγο να σε ρωτήσω κιόλας αν θα πήγαινες ποτέ στη Eurovision, που έχεις εδώ πολύ καλή δασκάλα. Γιατί όλο αυτό που είδα μου έκανε πολύ, είσαι πολύ όμορφο. Με πολύ ωραία φωνή. Άμα πάμε την Ελπίδα. Α, θέλει να πάμε μαζί. Ετοιμάσου να πας μόνος σου, κάτσε. Εγώ λέω να καθίσετε πίσω, να το σκεφτείτε, να το συζητήσετε. Και θα τα πούμε σε λίγο. Γιώργο, ερχόμαστε σε σένα. Εμείς ευχαριστούμε. Γιώργο.